θανασία. Δεν λέμε ότι βγαίνουμε, παίρνουμε σβάρνα όλα τα σύνορα. Τι σημαίνει θανασία, σκοτώνω σημαίνει. Ευθανασία πρέπει να γίνεται σε κάποιες κατηγορίες γίνεται σε όλες τις πολιτισμένες χώρες της Ευρώπης. Αυτή είναι η λύση δηλαδή για τα αδέσποτα, η ευθανασία. Στα επικίνδυνα σκυλιά, στα σκυλιά που πάσχουν από ανίατη ασθένεια. Κύριε Αγγελίδη, σας ρωτώ κάτι. Η πρότασή σας για τα αδέσποτα, για τα ανήμπορα και για τα ταλαιπωράκια, τα σκυλιά, είναι να τα σκοτώσουμε, αυτή είναι η πρότασή σας. Φανταζόμουν ότι δεν το εννοείτε, γι' αυτό σας δώσαμε και το λόγο. Ναι, εγώ σέβομαι την άποψή σας. Διαφωνώ, δεν σέβομαι. Μα μιλάτε σε έναν άνθρωπο. Μα, να σας πω. Αυτή είναι. Εσείς όμως δεν θέλετε να ακούσετε. Μα ακούμε και τρελαινόμαστε με αυτά που ακούμε. Μα τρελαίνεστε με αυτά που ακούτε. Βεβαίως τρελαίνομαι, διότι δεν μου μιλάτε για ένα πρόγραμμα αντιμετώπισης των αδέσποτων. Δεν μου μιλάτε για το πώς θα ενισχυθεί η παιδεία του Έλληνα σχετικά με τα ζώα. Μου μιλάτε μόνο και έχετε και εμπεριστατωμένο πρόγραμμα για το πώς θα τα θανατώσετε. Μα τρελαίνεστε. Και εξοργίζομαι. Ότι τα επικίνδυνα σκυλιά. Κολλήσατε στα επικίνδυνα σκυλιά, στους επικίνδυνους ανθρώπους και στο επικίνδυνοτητα αυτού που λέτε, δεν έχετε συνέστηση τι λέτε. Ναι, τρελαίνεστε από αυτό το πράγμα. Πώς να μην τρελαθώ όταν ο δήμαρχος μου λέει να σκοτώσει τα σκυλιά να τελειώνει το πανηγύρι. Αυτό μου λέτε. Τα σκοτώνουμε τα σκυλιά και τελειώνει το πανηγύρι με τα δέσποτα. Πάμε παρακάτω. Έχουμε λύσει τα προβλήματα στην Ελλάδα και σκοτώνοντας τα σκυλιά είμαστε οκ. Okay. Ότι υπάρχουν κάποιοι ακραίοι φιλόζωοι οι οποίοι εμποδίζουν το έργο σχεδόν όλων των δημάρχων. Γιατί μα δεν υπάρχει κάτι που είναι ακραίο. Την πρόταση που έχετε. Δεν αφήνουν να μαζέψουμε τα δέσποτα. Να πάμε να τα σκοτώσουμε. Βρίσκονται έξω από τα σχολεία, έξω από τα νοσοκομεία, έξω από τα αθλητικά κέντρα. Α στηρίξει η πολιτεία τι φιλοζωικέ. Από αρχαιολογικού χώρου μα στέλνουν συνεχώ εμπόδια. Αυτοί οι ακραίοι φιλόζωοι που θέλουν εμπόδια στο έργο μα θα πρέπει να προβλέπεται από τον νόμο και να τιμωρούν. Κύριε Γελιδί, επίση. Συγγνώμη, την έχει, οι πολίτες συμφωνούν με αυτό που λέτε, με την πρότασή σας. Οι συμπολίτες σας. Οι συμπολίτες σας συμφωνούν με αυτό που λέτε. Η συντριπτική πλειοψηφία. Συμφωνεί με τη θανάτωση. Και να σας προσκαλώ, ελάτε εδώ στις ΣΕΡΕΣ να κάνουμε μια συνέντευξη. Εντάξει, εγώ δεν μπορώ να πιστέψω ότι ταυτίζεται ο κόσμος με αυτό που ακούω. Να σας πω και εγώ κάτι, κύριε Αγγελίδη, αν μου επιτρέπετε. Κοιτάξτε, όμως βλέπω ότι υπάρχει μια προσπάθεια. Νομίζετε, εντάξει. Δεν μιλάω για σκούπα για όλα τα δέσποτα, μιλάω για κάποιες κατηγορίες που. Τα άλλα προβλήματα τα έχετε λύσει. Να σας πω κάτι. Έχετε λύσει τα άλλα προβλήματα με τα ζώα και υπερθεματίζετε σε αυτό. Αυτές τις κατηγορίες των ζώων από τον νόμο προβλέπονται να γίνεται ευθανασία. Ωραία, και επειδή βρέθηκε ότι προβλέπεται από τον νόμο, πάμε να τα σουτάρουμε όλα, να τελειώνουμε. Τόσο η διαδικασία του τόσο μεγάλη που τελικά δεν μπορεί να γίνει καμία ευθανασία. Μια κουβέντα, κύριε Αγγελίδη, μια κουβέντα. Σας προβληματίζει ή εγώ θα περίμενα από εσάς από τη στιγμή που, όπως λέτε, έχετε ένα κοινοκομείο εκεί πολύ σύγχρονο και δεν αμφιβάλλω καθόλου. Έτσι θα είναι. Και θα παρακαλέσω πολύ να δείτε. Ναι, ναι, το ακούσαμε. Δεν αμφιβάλλω καθόλου. Θα δούμε και το νεκροταφείο μετά που θα φτιάξετε με τόσο πλαστήλιο. Θέλω να σας πω ότι μιλάει η κυρία και δεν σας αφήνω. Θα ήθελα να σας πω το εξής. Σας προβληματίζει καθόλου το γεγονός ότι αν περνούσε μια τέτοια πρόταση που εσείς βάζετε στο τραπέζι, ενδεχομένως οι πολίτες που έκριναν ότι ένα ζώο το οποίο κυκλοφορεί, για παράδειγμα, στον δρόμο, θα μπορούσαν οι ίδιοι να το θανατώσουν, επειδή εκείνοι έκριναν ότι είναι επικίνδυνο. Γιατί θέλω να σας πω το εξής. Ακούστε, κύριε Αγγελίδη, αφήστε με ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Μα συγγνώμη, ακούστε. Ένα λεπτό, κύριε Αγγελίδη. Εγώ θα έλεγα να πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, Βασίλη μου, όχι, και να καθίσει ο δήμαρχος. Αυτό που κρίνει είναι οκτιμία. Κατάλαβα. Άλλο ήθελα να πω. Βασίλη, πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Συγγνώμη, κύριε Αγγελίδη. Να σας περιμένω. Ναι, βέβαια. Άμα θέλετε. Θα σας παρακαλέσω πολύ για την αποκατάσταση της αλήθειας. Εγώ το είπα και στην αρχή, το επαναλαμβάνω και πάλι. Δεν είπα ξυπνάμε ένα πρωί και σκούπα, κάνουμε θανασία σε όλα τα δέσποτα. Είπα σε κάποιες κατηγορίες σκυλών, όπως είναι τα επικίνδυνα, αυτά που πάσχουν από ανίατη ασθένεια, τα ανάπηρα, τα γυρασμένα κτλ. Και μετά από γνωμάτευση του υπεύθυνου κτηνίατρου. Θέλω να σας πω όμως για μία ακόμη φορά και να τα ακούσει όλος ο ελληνικός λαός, ότι ο Δήμος Ελλών έχει ένα από τα καλύτερα και πιο σύγχρονα κοινοκομεία που γίνονται πάρα πολλές στηρώσεις, εμβολιασμοί, υιοθετίες, ανεντάξεις. Και πρέπει να σας πω τώρα τελευταία, δίπλα στο κοινοκομείο, σε έναν χώρο τεσσάρων στρεμματών, τον οποίο χαρακτηρίσαμε χώρο επανένταξης των σκύλων, εκεί συγκεντρώνονται επίσης πολλά σκυλιά τα οποία ζουν στο φυσικό τους περιβάλλον. Μεγαλύτερη και καλύτερη φροντίδα από αυτό που κάνει ο Δήμος Ελλών δεν μπορεί να.
υπάρξει. Απλώς, κύριε Αγγελίδη. Σε αυτό, ειλικρινά, δηλαδή, αν έρθετε από κοντά και δείτε τα πράγματα. Δεν αμφιβάλλουμε, δεν αμφιβάλλουμε. Απλώς. Σας δώσετε τα εύσημα. Αυτό που είναι οι κατηγορίες των σκύλων που μπορούν να θανατώνονται είναι, το προβλέπει και η νομοθεσία. Ωραία, για πάμε λοιπόν να ακούσετε. Ο προβληματισμός, ξέρετε ποιος είναι, κύριε Αγγελίδη, και θα ήθελα λίγο να το δείτε κι εσείς. Θα ήθελα να σας πληροφορήσω το εξής. Ναι. Ότι το πρώτο 9μηνο, για παράδειγμα, φέτος το 2016, έχουν καταγραφεί στην ελληνική αστυνομία, προσέξτε, καταγγελίες, ναι, επίσημες, χίλιες καταγγελίες για κακοποίηση ζώων σε όλη την Ελλάδα. Βασανισμούς και άγρια κακοποίηση ζώων. Θέλω να πω δηλαδή ότι όταν μπαίνουμε σε μια τέτοια διαδικασία. Σε μια τέτοια διαδικασία να προτείνουμε διάφορες λύσεις όπως αυτή που λέτε εσείς, για παράδειγμα, μέσα στη διαδικασία. Προβλέπετε από τον νόμο αυτή. Όχι, δεν προβλέπετε από τον νόμο αυτή που λέτε. Προβλέπετε, ναι. Ωραία, δεν είναι όμως αυτό το θέμα. Κάποιο άλλο είναι αυτό που σας λέει ο Βασίλης Ζέρβας, ότι. Προβλέπετε από τον νόμο. Πάμε, Βασίλη, προχώρα. Απλώς αυτό που προτείνω είναι μόνο με την γνωμάτευση του υπουργού. Ναι, ωραία. Ολοκλήρωσε, Βασίλη μου. Να πω κάτι. Κυρία Γελίδη, η αρχική σας δήλωση, αν δεν κάνω λάθος, ήταν ότι όσα ζώα τα οποία φιλοξενηθούν αρχικά σε χώρους δεν υιοθετηθούν άμεσα, να θανατωθούν αυτά. Όχι, αυτό είχατε πει στην αρχή. Όχι, δεν είπα αυτό. Κοιτάξτε, αυτό το θέμα προέκυψε προχθές, είχαμε τη λογοδοσία. Και η λογοδοσία γίνεται σε δημόσιο χώρο, υπάρχουν πολίτες. Υπήρξε ένας πολίτης που πήρε το λόγο και διαμαρτυρήθηκε και άρχισε να φωνάζει και να λέει: δεν είναι κατάσταση αυτή, δεν μπορούμε να πάμε στο σπίτι μας, μας επιτίθενται τα σκυλιά κτλ. Και πρέπει να γίνει εθανασία. Και του λέω εγώ ότι για τα επικίνδυνα σκυλιά, και εγώ εννοώντας τα επικίνδυνα σκυλιά, συμφωνώ και εγώ να γίνεται εθανασία. Αν δεν κάνω λάθος, είστε και κτηνίατρος, το επάγγελμά σας αυτό δεν είναι. Βεβαίως, κτηνίατρος. Παρ' όλα αυτά υποστηρίζετε. Όμως, αυτό που έλεγε ο πολίτης, ας πούμε, λέω πρέπει να αλλάξει ο νόμος για να γίνει αυτό που θέλετε εσείς. Δεν υπήρξε η δυνατότητα, επειδή ο πολίτης φώναζε συνεχώς και δεν μάθαινε να το εξηγήσω και το έλεγε ότι είναι θέμα νόμου να αλλάξει ο νόμος για να γίνει αυτό που λέτε, δεν υπήρξε δυνατότητα για να του δώσω περισσότερες εξηγήσεις και να πω αυτά που λέω τώρα. Άρα μιλάτε για περιπτώσεις που σκυλιών και ζώων γενικότερα, τα οποία δεν μπορούν να έχουν καλύτερη εξέλιξη στην υγεία τους και τα ιδιαιτέρως επιθετικά σκυλιά. Βεβαίως σας είπε κάτι ο Βασίλης Ζέρβας, το οποίο δεν ακούσατε πριν και έχει νόημα να υποθεί. Μίλησες, Βασίλη, για τις περιπτώσεις των σκυλιών. Στους πρώτους 9 μήνες, αν σταματήσετε λίγο να μιλάτε, θα ακούσετε. Αν σταματήσετε λίγο να μιλάτε, θα ακούσετε. Ωραία, έλεγα λίγο νωρίτερα ότι στους πρώτους 9 μήνες του 2016 έχουν καταγραφεί στην ελληνική αστυνομία χίλιες καταγγελίες για βασανισμούς και κακοποίηση ζώων. Και έλεγα λοιπόν ότι είναι ένα θέμα με τα αδέσποτα, δεν είναι μόνο αυτό το θέμα δηλαδή που εσείς, και όντως είναι ένα σοβαρό θέμα αυτό που εσείς βάζετε, αλλά είναι ένα γενικότερο θέμα της αντιμετώπισης των ζώων στη χώρα μας. Και της παιδείας των Ελλήνων για τα ζώα. Και της παιδείας που έχουν οι πολίτες. Αντιλαμβάνεστε, κύριε Δήμαρχε, πώς το... Αυτό το ερώτημα λοιπόν θέλαμε να απαντήσετε για να κλείσουμε. Βεβαίως. Μου επιτρέπετε. Πάμε όμως, απαντήστε. Ναι. Ναι, λοιπόν, ασφαλώς μπορεί να υπάρχουν καταγγελίες για κακοποίηση ζώων. Υπάρχουν δεκαπλάσιες καταγγελίες για επιθετικά σκυλιά. Α, εντάξει, λοιπόν, αυτό θα κλείσουμε, γιατί φαίνεται ότι ο κύριος Αγγελίδης έχει λοκάρει σε αυτό το θέμα. Ναι, αφήστε να σας παρακαλώ. Λοιπόν, ελάτε στο Δήμο να σας δείξω στοιχεία. Πόσες. Είχατε καταγγελίες πολιτών. Κύριε Αγγελίδη, είναι πολύ πιο επικίνδυνο για την κοινωνία μας να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι κακοποιούν ζώα, παρά να βρούμε έναν τρόπο, τέλος πάντων, για να αντιμετωπίσουμε αυτό. Θα έπρεπε να σκύψετε και αυτό θα πρέπει να σας ενδιαφέρει. Τι κάνει τους ανθρώπους σήμερα να κακοποιούν τα ζώα. Αυτό είναι το θέμα μας και το ερώτημα στην υπόθεση. Και όχι το πώς θα απαλλαγούμε από επιθετικά ζώα, τα οποία για κάποιο λόγο γίνονται επιθετικά. Να είστε καλά, καλό βράδυ, κυρία Αγγελίδη, γιατί δεν έχει νόημα. Συνεχίζουμε και παλιλογούμε εδώ, λέμε τα ίδια πράγματα τώρα.